Το νομοσχέδιο αυτό εντάσσεται στην ομάδα νομοθεσίας που εξυπηρετεί την πράσινη μετάβαση, όπου με πιο γρήγορο, πιο μαζικό και καταστροφικό περιβαλλοντικά και οικονομικά για τα λαϊκά συμφέροντα τρόπο, προωθεί την ταχύτερη αδειοδοτική διαδικασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τι ουσιαστικά προωθείται μέσα από το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ? Πρώτον, μείωση του μέσου χρόνου αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ σε 14 μήνες περίπου από 5 χρόνια που είναι τώρα. Δεύτερον, προώθηση έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 3,5 γιγαβάλτ έως το 2030. Τρίτον, αύξηση της χωρητικότητας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για την ένταξη περισσότερων μονάδων ΑΠΕ και την προώθηση του ενεργειακού συμψηφισμού. Τέταρτον, πλαίσιο προώθησης για πλωτά φωτοβολταϊκά είναι ένα νέο πεδίο επενδύσεων. Και πέμπτον, ρυθμίζει τον ανταγωνισμό μέσα στις ΑΠΕ με εργαλείο των κεκορισμένων περιοχών και των αιτήσεων που έχουν ήδη γίνει. Αν και το νομοσχέδιο αυτό φαίνεται να διέπεται σε μεγάλο βαθμό από τεχνικές διαδικασίες και υποχρεώσεις εγκατάστασης για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ που πρέπει να τηρούνται, αν και αποτελεί, όπως λέει και στον τίτλο, το δεύτερο κύμα απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας νέων πράσινων επενδύσεων, αν και ενσωματώνει σε πολλά άρθρα το ευρωκοινοτικό δίκαιο και τροποποιεί μια σειρά προηγούμενων νόμων, όμως αποτυπώνει καθαρά τους αντιλαϊκούς στόχους της πολιτικής της κυβέρνησης. Πρόκειται για στρατηγική η οποία προωθείται από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, να μην σας αδικώ. Είναι ρυθμίσεις που προωθούν την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων της πράσινης μετάβασης, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των ομίλων, την κερδοφόρα διέξοδο για τα λιμνάζοντα κεφάλαια. Ρυθμίσεις που ακριβώς στο πλαίσιο της λεγόμενης πράσινης μετάβασης προωθείται ακόμα πιο πολύ η εμπορευματοποίηση της γης, των υδάτων, των δασών, της υγείας, υπονομεύοντας την ισόρροπη σχέση ανθρώπινης παραγωγικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος. Και όλα αυτά μπορεί να τα σερβίρετε ως δήθεν φιλοπεριβαλλοντικά που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή απεξάρτηση. Όμως δεν μπορείτε να κρύψετε ότι ήδη καταστρέφονται περιοχές Natura και όχι μόνο για κατασκευή πάρκων ανεμογεννητριών φωτοβολταϊκών με αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον μόνο και μόνο για την παραγωγή ακριβού ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνουν η εργατική τάξη τα λαϊκά στρώματα. Εξάλλου, οι λαϊκές διαμαρτυρίες είναι συχνότατες για την καταστροφή που προκαλείται. Δεν πτωείστε όμως την υποκρισία και το κάλπικο ενδιαφέρον σας για την προστασία του περιβάλλοντος που είχαν αποκαλυφθεί πολύ πριν από την επικίνδυνη όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσία. Είχαν αποκαλυφθεί με τις καταστροφικές για το περιβάλλον επιλογές για να προωθηθούν οι κερδοφόρες επενδύσεις της πράσινης μετάβασης σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, παρά τις διακηρύξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, αναδείχθηκε το φυσικό αέριο σε στρατηγικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή, τη στιγμή που αυτή η επιλογή οδηγεί σε σπατάλη ως και 50% της περιεχόμενης αυτό ενέργειας. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι εγκαταστάσεις γιγαντιαίων αιωλικών πάρκων οδηγούν σε καταστροφή δασικών εκτάσεων με αρνητικές επιδράσεις στον υδροφόρο ορίζοντα και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Δεκάδες είναι οι καταγγελίες από τοπικές αγωνιστικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και βέβαια βρέθηκαν αντιμέτωπες με την κρατική καταστολή. Στα Άγραφα, στο Βέρμιο, στον Ταΐγετο, στη Βλάστη, στον Μπούρινο και
και μια σειρά άλλου. Φανταστείτε τι θα γίνει τώρα με τις fast track διαδικασίες που προωθείτε. Επίσης, ενώ υπάρχει συνεχής πληροφόρηση για τους υπαρκτούς κινδύνους από την εξόρυξη υδρογονανθράκων, ελάχιστα ακούγαμε για τους μεγάλους κινδύνους από την εξόρυξη, το διαχωρισμό και την επεξεργασία των σπάνιων γεών που είναι απαραίτητες για να προχωρήσουν τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ελάχιστοι έχουν πληροφορηθεί για τα τοξικά απόβλητα και τα ραδιενεργά υποπροϊόντα που αφορούν τα αναγκαία ορυκτά της πράσινης μετάβασης. Αντίστοιχα, ούτε κουβέντα δεν ακούγεται για τις επενδύσεις, καύσεις των απορριμμάτων και του RDF που δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα. Αλλά και στο παρόνομο σχέδιο, τα άρθρα που ρυθμίζουν έργα διαχείρισης αστικών λιμάτων ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα εγχώρησης εξ αρχής της λειτουργίας μιας εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων στο κατά περίπτωση μεγάλο εργολάβο κατασκευαστή της. Σήμερα λοιπόν δύσκολα μπορείτε να κρύψετε τους πραγματικούς στόχους της πράσινης καπιταλιστικής ανάπτυξης και τις ολέθριες συνέπειες για το λαό. Η πράσινη μετάβαση δημιουργεί νέες ευκαιρίες για μεγάλες καπιταλιστικές επενδύσεις και αυτό εξυπηρετεί και το παρόν νομοσχέδιο. Ταυτόχρονα βοηθά στην ελεγχόμενη καταστροφή απαξίωσης ενός μεγάλου μέρους του υπαρχόντος κεφαλαίου, μιλάω για κλείσιμο λιγνητικών σταθμών, με ταυτόχρονη περιβαλλοντική καταστροφή. Συμπεριλαμβάνονται άρθρα στο παρόν νομοσχέδιο που χαρακτηρίζονται δασοκτόνα, αφού καταργείται προστατευτικές για τα δάση διατάξεις και οι τροποποιήσεις εξυπηρετούν, διευκολύνουν την επιτάχυση εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Έτσι μεταξύ άλλων αποφασίζεται για το κέρδος των καπιταλιστών και εγκρίνεται εντός δασών επιτρεπτές επεμβάσεις, όπως λέτε, τροποποιώντας παραδείγματος χάρη το άρθρο 45 του νόμου περί προστασίας δασών, το άρθρο 18 του νόμου για τις αντιρρήσεις επιδασικών χαρτών, για τις οποίες ορίζεται ότι εξετάζονται κατά προτεραιότητα εφόσον αφορούν εκτάσεις που εγκαθίσταται σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Ή ακόμα και τα άρθρα που έχετε, διατάξεις δηλαδή που αφορούν τα λατομεία και ούτω καθεξής. Τόσο φιλοπεριβαλλοντιστές είσαστε. Ειδικά αυτό το άρθρο 49 του νόμου, του νομοσχεδίου, που τροποποιεί το άρθρο 45 στο νόμο περί προστασίας δασών, αυτό το άρθρο, το 45, ποτέ δεν εφαρμόστηκε όπως πρωτογράφτηκε, αλλά συνεχώς όλες οι κυβερνήσεις, ανεξαιρέτως, το τροποποιείται προς το χειρότερο, προκειμένου να διευρύνονται οι επεμβάσεις στα δάση υπέρ των ομήλων. Και τώρα και σε αυτό το νομοσχέδιο ξεδιάντροπα τι λέτε, κάθε επιτρεπτή επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις αποτελεί εξαιρετικό μέτρο. Επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και σε δημόσιες χορτολιβαδικές, επιτρέπεται μετά από έγκριση. Η έγκριση αυτή για τα έργα για τα οποία δεν απαιτείται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, χορηγείται από τη Διεύθυνση Δασών κλπ. Αλλά έτσι είναι, μπρος το χρήμα τι είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Εξάλλου, από το Ταμείο Ανάκαμψης με τα δεκάδες δισεκατομμύρια για την Ελλάδα και τη δίθεν πράσινη ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ήδη να διαθέσει ένα μεγάλο πακέτο, 300 δισεκατομμύρια, τα περισσότερα, ως νέα δάνεια σε κράτη-μέλη για νέο σχέδιο απεξάρτησης από τα ρωσικά καύσιμα που αφορά επενδύσεις στις ΑΠΕ, στις υποδομές υδρογόνου, στην ενίσχυση δικτύων μεταφορών ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Και εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε
με τέτοια νομοσχέδια να συμβάλλετε στο ξεκοκάλισμά τους για λογαριασμό πάντα των ομίλων. Γιατί τα μεγάλα κέρδη των πράσινων επενδυτών δεν πέφτουν από τον ουρανό, διασφαλίζονται με τις θυσίες του λαού και συνολικότερα με πολλαπλές θυσίες των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασφαλίζονται από το ξεζούμισμα των εργαζομένων, το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στην αύξηση της παραγωγικότητας και τους πραγματικούς μισθούς, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας κλπ. Διασφαλίζονται με το πανάκριβο πράσινο ρεύμα, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη, αλλά και οι κρατικές επιδοτήσεις της κυβέρνησης δεν είναι μόνο ελάχιστες σε σχέση με τα βάρη που επομίζονται οι εργαζόμενοι. Στην ουσία βλέπουμε ότι τι έχει γίνει στην πραγματικότητα και το μέλλον δείχνει γκρίζο, να μην πω μαύρο. Στη χώρα μας η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη έγινε με τεχνητό τρόπο πιο ακριβή, γιατί υποχρεώθηκε να αγοράσει δικαιώματα εκπομπών ρήπων, που το κόστος τους έφτασε το Σεπτέμβριο του 2021 να είναι διπλάσιο από το κόστος παραγωγής μιας λιγνητικής μεγαλοβατόρας. Δηλαδή, χωρίς τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπων, το κόστος λιγνητικής παραγωγής θα μπορούσε να μειωθεί στο 1 τρίτο του σημερινού, δηλαδή να έχουμε φτηνότατη ενέργεια. Έτσι τεχνητά η εγχώρια λιγνητική παραγωγή έγινε πιο ακριβή. Και όλες οι αστικές κυβερνήσεις κάλυψαν με άφθονη προπαγάνδα την εγκληματική πολιτική της απολιγνητοποίησης. Συνεπώς η διαμάχη Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για το ποιος θα είναι ο επόμενος μηχανοδηγός του τρένου της πράσινης μετάβασης δεν αφορά το λαό. Όποιο κυβερνητικό σχήμα και αν προκύψει, την επόμενη μέρα θα έχουμε τα ίδια και χειρότερα. Κανένα σχέδιο δίθεν προοδευτικής διαχείρισης δεν μπορεί να ακυρώσει τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας που γεννά φυσιολογικά τις κρίσεις, την ανεργία και τη φτώχεια. Όμως, το κορυφαίο και πιο αποκαλυπτικό παράδειγμα υποκρισίας είναι η απόφαση της Κομισιόν να διαθέσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή νέων υποδομών για τη διευκόλυνση των αυξημένων εισαγωγών του αμερικάνικου υγροποιημένου αερίου. Και φυσικά η κυβέρνηση τρέχει να το υλοποιήσει με ειδικά άρθρα στο παρόνομο σχέδιο, στο κεφάλαιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την ασφάλεια φοδιασμού. Και γιατί το αναφέρω? Γιατί τόσο η ΕΠΑ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν επίσημα ότι κατά την αεριοποίησή του το υγροποιημένο LNG αυξάνει την έλκυση μεθανίου στην ατμόσφαιρα, η οποία έχει πολλαπλάσια αρνητική επίδραση συγκριτικά με το διοξίδιο του άνθρακα στο ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αναγνωρίζουν επίσης ότι η αύξηση της μεταφοράς του LNG θα αυξήσει τις διαρροές μεθανίου αλλά και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αφού αντικειμενικά γίνεται πιο μεγάλη και πιο περίπλοκη η αλυσίδα εφοδιασμού του φυσικού αερίου συγκριτικά με τη μεταφορά του με αγωγούς. Όμως το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του LNG δεν περιορίζεται στο μεθάνιο. Αφορά τη ρήπαση του θαλασσίου περιβάλλοντος και της ιχθυοπανίδας με επιπτώσεις στην αλία. Οι αεριοποιητές των σταθμών υποδοχής του υγροποιημένου αερίου αντλούν μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού, αναμειγνύοντάς το με υποχλωριώδες νάτριο, με τοξική επίδραση στους υδρόβιους οργανισμούς. Η κατασκευή υποδομών των τερματικών σταθμών LNG δημιουργεί ισχυρά ηχητικά ρεύματα που επιδρούν στη ζωή και στη μετανάστευση των θαλάσσιων ειδών. Επίσης αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος μεγάλης έκτασης από τη γυτνίαση τέτοιων υποδομών με δασικές εκτάσεις ή των αστικών ιστών. Τελικά,
ο ενεργειακός πόλεμος του ευρωατλαντικού άξονα με τη Ρωσία με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρώσικο φυσικό αέριο, αποκαλύπτει το υποκριτικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τους πραγματικούς στόχους της πράσινης μετάβασης και των νομοσχεδίων και νόμων που έχετε περάσει και εσείς και οι προηγούμενοι, όπως και με το σημερινό νομοσχέδιο που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το καταψηφίζει επί της αρχής.